Δεν υπάρχουν χώροι για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής στη Δυτική Ελλάδα για τους μετανάστες, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος στη διάρκεια σύσκεψης που έγινε στο αρμόδιο Υπουργείο το περασμένο Σάββατο. Το που ξεκαθαρίσαμε, που ξεκαθάρισε και ο Περιφερειάρχης, ήταν ότι χώρους η περιφέρεια ιδιόκτητους δεν έχει, ούτε ακίνητα οικοπαιδικής μορφής, ούτε κτηριακής. Ακόμα και στα κτίρια τα οποία λειτουργούμε, ενίκιο πληρώνουμε. Συνεπώς, η όποια σκέψη για παραχώρηση από την πλευρά μας τέτοιων ακινήτων δεν μπορεί να γίνει πράξη και αναμένουμε την κυβέρνηση να πει το επόμενο διάστημα τι ακριβώς σκέφτεται και τι ζητάει. Αυτό που ζητάει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος από την κυβέρνηση είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το τι θα γίνει με το μεταναστευτικό πρόβλημα. Η θέση της περιφέρειας είναι πάγια ως θεσμός αυτοδιοικητικός. Φυσικά θα συνεισφέρει όπου μπορεί. Φυσικά θα στηρίξει υγειονομικά, είτε με σύντηση, είτε άλλη παροχή βοήθειας που θα χρειαστεί τους ανεξιοπαθούντες συνανθρώπους μας. Αλλά από την πλευρά της κυβέρνησης θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφής προσδιορισμός του τι προτίθεται να κάνει, πότε, με ποια χρήματα και με ποιο χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, εάν η οποιαδήποτε δομή θέλει να δημιουργήσει, πώς θα είναι, πού θα είναι, και βέβαια για πόσο καιρό και ποιους τα αφορά. Την ίδια στιγμή το πρόβλημα εντείνεται με τους μετανάστες στα ακριτικά νησιά να θαλασσοπνίγονται στην προσπάθειά τους να σωθούν. Αυτό η σύγκληση μια συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί στη βάση εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, γιατί φτωχοί υπήρχαν πάντα και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και στη Μέση Ανατολή. Όμως αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι κάτι άλλο. Άρα πρέπει να βρεθούν οι λόγοι και οι αιτίες που δημιούργησαν όλα αυτά. Παράλληλα όμως θα πρέπει να βρεθεί και μια άμεση λύση για να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Το όνειρο για μια καλύτερη ζωή μετατρέπεται σε φιάλτη. Προφανώς μέτρα στοιχειώδους διευθέτησης αυτού του ζητήματος προφανώς υπάρχουν. Τέτοια μέτρα περίπου, αλλά εξαρτάται σε ποια κατεύθυνση. Μία κατεύθυνση είναι της αποτροπής και της καταστολής, δηλαδή σκούπες, φράχτες, περιπολικά όπου θα τους αναγκάζουν να κρύβονται σαν τα ποντίκια και να διαφεύγουν. Και μία λύση είναι η λύση της ανθρωπιστικής διευθέτησης, με φιλοξενία, με στέγαση, με πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στην τροφή και στις ανθρώπινες συνθήκες. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της δεύτερης ανθρωπιστικής λύσης, κατανοώντας ότι δεν μπορεί σαν άτομο, γιατί εγώ δεν είμαι μετανάστης ούτε πρόσφυγες, αλλά δεν μπορώ να κοιτά τα δικά μου και να λέω ότι εντάξει, αφού εγώ δεν είμαι, δεν με ενδιαφέρει για τους άλλους. Έτσι, με αυτή την έννοια λοιπόν και η Πάτρα, οι φορείς της, ο Δήμος, η Περιφέρεια, οι συλλογικότητες, οι πολιτικές οργανώσεις, οι σύλλογοι όλοι μπορούν και πρέπει να συνδράμουν σε αυτή την εξαιρετικά εκρηκτική κατάσταση στην οποία βρίσκονται ιδιαίτερα ή τα πιο περιθωριακά κομμάτια αυτών των ανθρώπων, οι μετανάστες και οι φτωχοί,